σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώθηκε, συνεισφέρουν κυρίως αυτά τα πρωτόκολλα σε χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς που ο συνωστισμός είναι τεράστιος καθημερινά, στα σχολεία, που αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή τη στιγμή τα νέα κρούσματα, το 30% αφορά ανηλίκους και η κυβέρνηση συνεχίζει να λέει ότι ανοίξτε τα παράθυρα αντί να προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς και να αραιώνει τις τάξεις, γιατί ακριβώς χρησιμοποιεί, θεωρεί αυτά τα μέτρα ότι είναι αχρίαστο κόστος. Στο πλαίσιο αυτού των αχρίαστου κόστους βρίσκεται συνολικά η προστασία των πολιτών. Είναι πρόσφατο αυτό που είδαμε που έγινε στην Αθήνα με ένα χιονιά. Την ώρα που οι θάνατοι από τον κορονοϊό τις τελευταίες μέρες είναι σταθερά πάνω από 100, η κυβέρνηση συνεχώς συνεχίζει να καλλιεργεί τον εφησυχασμό ότι διανύουμε ένα ακόμα τελευταίο μίλι, διαδίδει παντού υπεραισιόδοξα σενάρια. Ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουν οι διασωληνωμένοι να είναι πολύ ψηλά και να αποκλιμακώνονται πολύ αργά. Συνεχίζουν τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης να λειτουργούν μονοθεματικά. Συνεχίζει το προσωπικό να είναι ελαττωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα πανδημικά κύματα, σε σχέση και με τα προηγούμενα πανδημικά κύματα και σε σχέση με την αρχή της πανδημίας. Αποδεκατισμένο λόγω νόσησης, λόγω απουσιών, λόγω κορονοϊού, λόγω των αναστολών εργασίας. Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες εργαζόμενους που με πραγματικά κόπο και φιλότιμο έχουν φτάσει την κατάσταση στο να, μέσα στα σχολεία, στο να μπορούν να μπαλώσουν κάπως όλο αυτό που το Υπουργείο και η κυβέρνηση τους έχει αφήσει ακάλυπτους όλες τις μπάντες. Είναι πλέον ανάγκη επιτακτική να δικαιωθούν όλα τα δίκαια αιτήματα γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών για αραίωση των μαθητών μέσα στην τάξη, για σχολικό νοσηλευτή, για ενίσχυση του πρωτοβάθμιου τομέα υγείας, γιατί τα μόνα μέτρα που πήραν ήταν μέτρα καρικατούρα και απλά ανοίξαμε τα παράθυρα.